Είμαστε υπερήφανοι που είχαμε τη τιμή να φιλοξενήσουμε 18 παιδάκια και 4 συνοδούς. Το μοναστήρι έλαμψε από τις φωνές των παιδιών και τα παιχνίδια τους. Τόσο τα αγαπήσαμε που όταν θα μας φύγουν πιστεύω θα μας στοιχείς πάρα πολύ. Όταν ήρθαν ήταν λίγο δυσμένα λίγο τα παιδιά. Ενώ όμως εδώ μετά που είδανε πήρανε θάρρος και παίζουνε και γελάνε. Στο κέντρο της Αθήνας αραγμένη η κύβωτος του κόσμου περιμένει με το πατήρ Αντώνιο καπετάνιο να βρούμε αυτό το δόξο το ουράνιο η λύπη και το φόνο μας να σβήσει και την καρδιά μ' αγάπη να γεμίσει γι' αυτό και σ' αδερφέ το χέρι δώσ' μου να έρθουμε στην κύβωτο του κόσμου. Η κύβωτος δημιουργήθηκε πριν από 20 χρόνια. Είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Δημιουργήθηκε από τον Πάτερ Αντώνιο και την Πρεσβυτέρα. Έδρευε σε ένα μικρό καφενεδάκι τότε και έγινε αυτό που είναι σήμερα. Φιλοξενεί παιδιά μέσω εισαγγελικής παρέμβασης, τα οποία έχει κριθεί ακατάλληλο το περιβάλλον στο σπίτι τους και έρχονται σε εμάς. Αυτή τη στιγμή έχει 400 παιδιά σε πρόγραμμα στο κέντρο, τα οποία μία φορά την ημέρα πηγαίνουν και εισιτίζονται και διαβάζουν με εθελοντές και μετά γυρίζουν στις οικογένειές τους, που στις περισσότερες περιπτώσεις είναι μονογονεϊκές. Έχει ακόμα όμως περί τα 150 παιδιά σε σπίτια, 2 στην Αθήνα, ένα στον Πειραιά και ένα στον Κολωνό, ένα στην Πογωνιανή στα Γιάννενα, ένα στη Χίο και ένα από τα Χριστούγεννα και μετά στο Βόλο. Εδώ στην Άνθρο βρεθήκαμε μέσω της πρόσκλησης που απίθυνε ο κύριος Πολέμης στην Κιβωτό, θέλοντας να φιλοξενήσει γύρω στα 15 παιδιά εδώ και ήταν μεγάλη χαρά να ανταποκριθούμε και να καταλήξουμε εδώ στη Μονή της Αγίας Ειρήνης, όχι όμως 15, 22 άτομα. Πολύ περισσότερα από ό,τι είχε ζητηθεί. Έχει κινητοποιηθεί ένα ολόκληρο νησί για να περάσουν τα παιδιά μας καλά. Η κυρία Χρυσάνθη, η κυρία Σούλα εδώ και πολλές άλλες κυρίες μαγειρεύουν για τα παιδιά, μας βοηθάνε. Έχουμε πάει σε πάρα πολλά μέρη. Συνέβαλε και ο Δήμος Άνδρου. Παρακολουθήσαμε τη φιλαρμονική, παρακολουθήσαμε μπαλέτα, τα ρώσικα μπαλέτα εδώ. Μας κάναν μια απίστευτη περιήγηση και ξενάγηση στο νησί, στα μουσεία, στην Καΐριο Βιβλιοθήκη, σε παραλίες εδώ. Περνάμε καταπληκτικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Πολέμη και την ομάδα του, γιατί για ομάδα πρόκειται, και όλο τον κόσμο που συνέβαλε σε αυτό. Όταν άρχισε η αναστήλωση του μοναστηριού, για το λόγο το ότι τα μοναστήρια της Άνδρου είναι 4, και φυτοζωούν από πλευράς προσωπικού, έχουν 2 καλόγερους, 1 καλόγερο, καμία καλογριά. Μου ήρθε η ιδέα εδώ, το μοναστήρι της Αγίας Ειρήνης, να μην πάρουμε ούτε καλόγερο ούτε καλογριά. Αποφασίσαμε κάτι διαφορετικό, να κάνουμε πρώτα τα 3 μουσεία, αλλά το κυριότερο είναι να φιλοξενούμε παιδάκια, να περνάνε το καλοκαίρι τους. Και σαν πρώτη επίσκεψη είχαμε από αγόρια και κορίτσια, τα οποία είχαν σταλεί από τη Μητρόπολη της Σύρου, Σύρου Τίνου και Άνδρου. Το επόμενο βήμα ήταν να φέρουμε τα παιδάκια, τα κοριτσάκια από την Κιβωτό του Παπαντώνη. Δεν τον έχω γνωρίσει τον πατέρα αυτόν, όταν θα πάω στην Αθήνα τον δω. Στην αρχή μου φάνηκε ήταν μια δύσκολη επιχείρηση που θα είχε τα παρατράγουδά τη, αλλά εκ των ενόντων φάνηκε ότι ήταν μια πολύ ωραία ιδέα. Τα παιδιά περάσαν πάρα πολύ καλά. Λυπάμαι που θα φύγουν, ειλικρινά τα έχουμε συνηθίσει εδώ, είναι μια αξιολάτρευτα όλα. Και θα ήταν μια καλή ιδέα να τα κρατούσαμε στο μοναστήρι και να πηγαίνανε στη χώρα, στο γυμνάσιο και στα δημοτικά σχολεία και αυτά, αλλά ασφαλώς αυτό θα γίνεται. Υπόσχομαι του χρόνου, τουλάχιστον ένα μήνα να τα έχουμε. Θα τα έχουμε ένα μήνα, ίσως 15 μέρες και ξανά 15 μέρες ή και μπορούμε να κάνουμε και μια παράταση να κάνουμε 40 μέρες. Διότι αγόρια όταν έρχονται κάνουν πολλές ιστορίες, ενώ τα κοριτσάκια αυτά είναι πάρα πολύ καλά. Τους εύχομαι να έχουν ένα καλό χειμώνα, να έχουν μια καλή
καλή σχολική χρονιά και του χρόνου εδώ είμαστε. Συγκινήθηκα που αυτά τα παιδιά σε κοιτάνε με αγάπη, σε κοιτάνε με ευγνωμοσύνη. Προσπαθώ ό,τι μπορώ να κάνω, να τα ευχαριστήσω, να φύγουν χαρούμενα, να νιώσουν σαν το σπίτι τους. Εδώ πάρα πολλές κυρίες κοντά και μας βοηθούσαν. Η κυρία Άννα Τζινάκια και την βοηθάει, μας μαγειρεύει με το χαμόγελό της. Παρόλο που κουραζόμαστε, στεναχωρεθούμε πάρα πολύ που θα φύγουμε. Εγώ κοιμάμαι, ξυπνάω και σκέπτομαι εδώ τα παιδιά να έρθω πρωί-πρωί να τα δω. Πιστεύω ο πατέρας Αντώνιος να μας τα ξαναφέρει τον χρόνο και θα είμαστε υπερήφανοι πάλι να έχουμε τη χαρά αυτή. Τους περιποιηθήκαμε όσο μπορούμε και όλος ο κόσμος και οι αποικιανοί και ξένοι και από τη χώρα και από πολλά χωριά της Άνδρου μας βοηθήσανε τα δώρα τους, τα γλυκά τους. Κάψε μη τα φλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουν τη λέξη μόν και εμείς ενέχεις μας πειρασμόν. Και η χαρά μας είναι πάρα πολύ μεγάλη που ήρθανε στην Αγία Ειρήνη και τα φιλοξενήσαμε με αγάπη. Bye.